Χαίρετε. Είχα αρχίσει να ανησυχώ, ο Κόντε Αλιμπράντες. Μα γι' αυτό και καθυστέρησα. Την ώρα που επέρασε να τον επάρει από το μαγαζί, τον ειδοποίησανε για μια βιαστική δουλειά. Τις πάρα πολλές συγγνώμες του παραγγέλνει. Αυτά έχουν οι επιχειρήσεις. Εμείς όμως μπορούμε να πάμε στο κέντρο που έλεγαμε. Ναι, βεβαίως θα πάμε, βεβαίως. Δεν καθόμαστε λίγο πρώτα εδώ? Ναι. Στην αρχή ο Μαρίς έλεγε να στείλει το μικρό του μαγαζιού να σας ειδοποιήσει ότι δυστυχώς έπρεπε να το αναβάλουμε για σήμερα. Πολύ θα με στεναχωρούσε κάτι τέτοιο. Μα αυτό το είπα κι εγώ. Μαρί μου, του λέω, είναι σωστό να γελάσουμε τον καλό μας φίλο, τον αγαπητό μας τον κύριο Κροντιρά? Δεν είναι σωστό. Κι ύστερης κι εγώ η καημένη σπάνια να βγω από το σπίτι. Και τόσες ώρες στολιζόμουν στον καθρέφτη. Και ομολογώ πως το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Όλοι από γύρω θα με μακαρίσουν για την παρέα που έχω. Ο Μαρίς σπάνια να μου χαλάσει χατήρι. Και ποιος έχει τη δύναμη να σας χαλάσει το χατήρι? Κύριε Κροντιρά. Λέγει με Αντώνη. Η γνωριμία μας δεν είναι από αυτές που μένουν τυπικές. Μίλησε μου για σένα. Για τον εαυτό σου, για τις ιδέες σου. Θέλω να γνωριστούμε. Εγώ? Τι να είπω εγώ? Ξέρω τόσο λίγα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος μορφωμένος, δικαστής. Νέος, όμορφος. Εγώ μπροστά σου. Φιωρούλα, ας μην καταπιανόμαστε με περί τα λόγια. Έχεις κάτι που με τραβάει. Μια γοητεία συνδυασμένη με έναν τέτοιο τρόπο. Με μια αφέλεια παιδιού και με ένα πάθος που κρύβεις μέσα σου. Σε παρακαλώ, θέλω να σε δω μόνη. Από προχθές το βράδυ που ήρθα στο σπίτι σου κατάλαβα ότι δεν πρέπει να σε χάσω. Πολύ δε βιάζεσαι. Τρίτη φορά είναι που βλεπόμαστε. Όταν κανείς ξέρει τι θέλει και τι ζητάει, δεν ωφελεί σε τίποτα να αφήνει τον καιρό του να χάνεται. Σιόρ Κροντιρά, είμαι παντρεμένη. Και ο άντρας μου είναι πολύ καλός άνθρωπος. Το ξέρω. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Μονάχα η καλοσύνη δεν φτάνει. Τις περισσότερες ώρες τις περνάς μόνη στο σπίτι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μπορώ να έρθω αύριο το απόγευμα? Ο Μαρίς όλα σχεδόν τα απογεύματα είναι στο μαγαζί. Καλύτερα βράδυ που θα έχει γυρίσει. Διάβολε, δεν μπορώ να έρθω για μια επίσκεψη ή έναν καφέ? Και στο κάτω-κάτω ο ίδιος ο Κόντες μου άφησε το ελεύθερο να έρχομαι όποτε θέλω. Μα δεν ξέρω αν πρέπει. Πρέπει. Το ξέρω πως και εσύ το θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου. Μη βάζεις εμπόδια λοιπόν. Αν είναι μοναχά για μία επίσκεψη και ένα καφέ. Ας μην προγραμματίζουμε από τώρα τη συνέχεια. Οι χαρές της ζωής δεν είναι πολλές. Τα χρόνια που αξίζουν να ζήσουμε είναι λίγα. Φιωρούλα, με θέλεις και σε θέλω. Ξέχνα λοιπόν αυτά τα πρέπει και δεν πρέπει. Είμαστε νέοι άνθρωποι, ταιριάζουμε. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα θα με περιμένεις. Εντάξει? Μπορώ να τα βγάλω πέρα με σένα, ναι. Να σας ξαναδούμε, ε. Ωραία. Κύριε Μαρία, ετοίμασα και τα χθεσινά τιμολόγια. Ωραία. Μπράβο, βρε Αλέξη, παιδί μου. Λοιπόν, με το κερί να ψάχνα, δεν θα βρίσκα τέτοιο γραμματικό σαν και σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθήκον μου. Όχι, να μην με ευχαριστείς. Μάλιστα, αν εξακολουθείς να είσαι έτσι τακτικός, θα σου κάνω και αύξηση. Εγώ ξέρω να ανταμείβω τους ανθρώπους που με αγαπάνε και δουλεύουν καλά για μένα. Η κυρία Φιωρούλα. Ψυχή μου. Τζόγια. Καλημέρα, μαράκι.
Εσύ, καημένη Αλέξη, εκεί με τα κατάστιχα και τα δευτέρια σου. Σε χάσαμε. Μέρες έχει να σε στείλει ο Φέντης στο σπίτι για κανένα θέλημα. Άσε, τον παρακουράζω τον καημένο. Τον παρακουράζω και... Αλέξη, δεν πας και εσύ μέχρι την αποθήκη να βοηθήσεις λίγο το Δημητράκη εκεί κάτω. Μάλιστα. Να, παιδί μου. Άντε, βγήκες. Μας βλέπει ο κόσμος, έλα πιο εδώ, έλα πιο. Και Μαρή μου, μήπως κάνουμε τίποτσι κακό, αντρόγινο δεν είμαστε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στηθούμε και στη βιτρίνα τώρα, δεν είναι δυνατόν. Πες μου, πώς από εδώ. Τι πώς από εδώ, Μαρή μου, είπα κι εγώ να έβγω έξω, να κάνω μία βόλτα. Σαν με τις έχω να κάνω και τίποτα στο σπίτι. Μακριά από το Θεό ζούμε κι εμείς, μωρέ Μαρή μου. Αχ, μαράκι μου, να βλέπεις χτες το βράδυ που πήγα στο κέντρο που μας είχε καλέσει ο κύριος Κροντιράς. Να σου από μία μερία να βλέπεις τι κόσμος, τι λούσο, τι πολυτέλεια. Κάνε ψυχή μου, κάνε λίγο υπομονή, κάνε. Ας τρώνε στο μαγαζί και θα είμαστε κι εμείς μια χαρά, μη σε λες. Τα χρόνια που αξίζουν είναι λίγα, Μαρή μου. Έτσι είπε κάποιος. Για σένα είναι ψυχή μου. Εσύ είσαι ακόμα μπουμπούκι, γλάνθιστο. Για πες μου τώρα, ευχαριστήθηκες χτες. Αχ, ναι, μαράκι μου, όσο δεν λέγεται. Μπράβο, μπράβο. Σπουδαίος άνθρωπος αυτός ο κύριος Κροντιράς. Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε τη σχέση του. Α, βέβαια, οπωσδήποτε. Και όμορφο άνθρωπος, ε. Ναι, βρε, μαράκι μου. Να ειδείς πως τον κοιτούσαν όλες οι γυναίκες εψές. Και τι λέγει, να πα 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 πα. Δεσπότη σου τον έκανε λαϊκό ο άθλιος. Ωραία, τέλος, βεβαίως. Έχει πολλά προσόντα. Ναι, πάρα πολλά. Σε έφερε ο ίδιος στο σπίτι. Αμή, με άμαξα. Δε με άφηνε. Εγώ του είπα δηλαδή ότι δεν ήτουνε και ανάγκη, αλλά... Εσύ, Μαρή μου, τι θα κάνεις σήμερα στο απόγευμα? Εγώ τι θα κάνω, τα ίδια και τα ίδια, εδώ στο μαγαζί, έχω δουλειά. Α, ξέρεις. Ναι. Θα έρθουν και εκείνοι δύο οι έμποροι που φάγαμε προημερών. Ναι. Βέβαια, αυτή η δουλειά με το λάδι και το μέλι πάει πολύ σπουδαία. Α, ωραία. Και θα αργήσεις να έρθεις, Παναπή? Μάλλον θα αργήσω. Εσύ δεν χρειάζεται να με περιμένεις όμως, να φας και να πέσεις να κοιμηθείς. Εγώ θα τσιμπήσω κάτι πρόχειρο εδώ. Α, θα αργήσεις τόσο, Παναπή. Γιατί δεν παραλαμβάνεις, αφού θα αργήσω, θα αργήσω. Καλά, μαράκι μου. Μη θυμώνεις, απλώς θα ρωτάω. Και δηλαδή, αυτοί οι εμπόροι με τα λάδια και τα μέλια που λες, θα έρθουν εδώ από νωρίς? Κοίτα να δεις, αυτοί μου πάνε θα έρθουν κατά τις 5. Τώρα κάτι να μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε για το θέμα. Εμπορική κουβέντα είναι αυτή. Κύριε Μαρή, κύριε Μαρή, ο Δημήτρης λέει να κατεβαίνετε στην αποθήκη να ρίχνετε κι εσείς μια ματιά. Να ρίχνω, βεβαίως. Ένα μινούτο, Φιερούλα. Ναι, ναι, Μαρή μου, κάνε τη δουλειά σου εσύ, με την ησυχία σου. Εγώ βρήκα τη δικαιολογία. Να έρθω σήμερα το απόγευμα. Ο άντρας σου θα είναι εδώ συνέχεια. Σήμερα αποκλείεται. Σήμερα θα είναι στο σπίτι η Ανθή με τον αραβωνιαστή κότσι. Θα σου πω. Άσε με καημένη, θα σε ειδοποιήσω. Από τη μέρα που σε φίλησα δεν αντέχω άλλο. Σημαίνει, ο Μαρίς. Λοιπόν, μια χαρά τα πάει ο Δημητράκη. Μια χαρά. Λοιπόν, Γερούλα μου. Τι λοιπόν, Μαρή μου. Να, έλεγα κι εγώ τώρα στον Αλέξη να πηγαίνω σιγά σιγά, να μην σας εμποδάω και στη δουλειά σας. Βλέπω ότι πνίγεστε στη δουλειά. Λοιπόν, γεια σου ψυχή μου. Γεια σου. Αριβεντέρτσι. Το βράδυ, μαράκι μου. Αχ, ωραία, Αλέξη μου. Δεν είναι γυναίκα αυτή. Άγγελος είναι. Άγγελος. Δεν λέω, κύριε Μαρή, αλλά εσείς είστε καλύτερος. Να φανταστείτε ότι εγώ όπου βρεθώ λέω για τον καλό σας χαρακτήρα, τι ωραίος άνθρωπος που είστε, τι ευγενικός, τι τρόπους που έχετε. Σόπα, βρε, Αλέξ, τα λες αυτά, τα λες. Στο λόγο της τιμής μου, κύριε Μαρή, να φανταστείτε ότι εγώ μέχρι και το χέρι μου στη φωτιά μπορώ να βάλω για πάρτι σας. Είμαι πάρα πολύ υποχρεωμένος μαζί σας και δεν ξέρω πώς θα βγάλω αυτή την υποχρέωση που έχω. Και έπειτα σου λένε πως δεν υπάρχουν καλοί και τίμιοι νέοι. Να, ο Αλέξης. Γράτσι, Αλέξη μου. Γράτσι, γράτσι, γράτσι. Θα βγείτε σήμερα έξω? Μπα, και πού να πάω? Α, επειδή σας είδα έτσι με τα καλά σας, γι' αυτό. Το μου και δεν πάω πουθενά. Τα πάνω κι εγώ έτσι, μέσα στο σπίτι. Μα τι ώρα είναι? Πριν λίγο χτύπησε 6. Ανθή, άνοιξε σε περικαλώ. Αμέσως ανοίγω. Χαίρετε. Χαίρετε. Με περιμένουν οι κυρίες σου. Ο κύριος δεν είναι? Ω, τον καλό μας φίλο, τον αγαπητό μας τον κύριο Κροντιρά. Καλώς ήρθατε.
Δυστυχώς ο Μαρίς δεν είναι εδώ. Είχε μία δουλειά και έμεινε στο μαγαζί. Πώς είστε, κυρία Φιωρούλα? Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ανθή, φέρε κάτι να κεράσουμε τον κύριο Κροντήρα. Μάλιστα. Να φτιάξω καφέ? Όχι, όχι. Ένα ποτό μόνο μου αρκεί. Δεν κάθεστε. Πολύ ήσυχο το σπίτι σας. Ναι. Και σχεδόν μοναχικό. Τα διπλανά μου φάνηκαν σαν ακατοίκητα. Μα είναι ακατοίκητα. Ούτε δεξιά ούτε ζερβά έχουμε γειτόνους. Καλό αυτό. Και με τις άλλες τις γειτόνισσες, δηλαδή τις παραπέρα, με καμία δεν έκαμα γνωριμία. Εδώ, όλη την ημέρα με την Ανθή την περνώ. Ο Μαρίς ξημεροβραδιάζεται στο μαγαζί. Ευχαριστώ. Εισυγείαν. Παρομοίως. Υγιένεται. Και εσάς, οι δουλειές σας πώς πάνε? Τα δικαστήρια? Όπως πάντα. Ακόμη στο ξενοδοχείο μένετε? Όχι, νίκιασα ένα πάτωμα κοντά στην Δεξαμενία, αν έχετε υπόψη σας. Κι εγώ δουλειές, υποθέσεις, γραφείο. Μένω κι εγώ εντελώς μόνος. Μόνο μια γειτόνισσα έρχεται και μου κρατάει το νοικοκυριό. Και θα σας μαγειρεύει κιόλας ασφαλώς, ε? Όχι, προτιμώ να τρώω έξω. Ανθή, θέλεις τίποτα, παιδί μου? Μάλιστα. Ο Μανώλης βγήκε με άδεια και με περιμένει εδώ λίγο πιο κάτω. Να πάω? Να πας. Αρεβωνιαστικό σου το μου και είναι. Μην αργήσεις όμως. Μάλιστα. Μπορούσα να της το αρνηθώ. Φαντάρος είναι ο αρεβωνιαστικός της. Μήπως και τον βλέπει κάθε μέρα. Και στερείς, η Ανθή είναι πολύ καλή κοπέλα. Α, εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Χαίρετε. Στο καλό. Και τις δουλειές του σπιτιού τις ξεριούλες και το σιδέρωμα κάνει και το μαγείρεμα τις πιότερες φορές και για ψώνια πηγαίνει, παρεκτός και αν τα στείλει ο Μαρίς με το μικρό του μαγαζιού. Τώρα είμαστε οι δυο μας. Αντώνης, σε περικαλώ, Αντώνη. Είπες πως θα έρθεις εδώ μοναχά και να μιλήσουμε. Μερικές φορές τα λόγια είναι περιτά. Τι θέλεις να σου πω? Πως είμαι τρελός για σένα, πως πεθαίνω? Ναι, μα εγώ. Και εσύ το ίδιο, Φιωρούλα. Το βλέπω στα μάτια σου. Μη βάζεις εμπόδια, λοιπόν. Μα να πατήσω το Μαρί. Δεν στέκει. Ξέρεις τι έχει κάνει αυτός για μένα, ναι? Ό,τι και να έχει κάνει είναι λίγα. Να έχει δίπλα του ένα τέτοιο πλάσμα πληρώνεται με τίποτα. Ναι, μα... Φιωρούλα, με θέλεις και σε θέλω. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Σκέψου τις στιγμές της ευτυχίας που μπορούμε να ζήσουμε οι δυο μας. Μην αφήνεις τη ζωή σου να πηγαίνει χαμένη. Τουλάχιστον... Τουλάχιστον να μάθεις να το σκεφτώ λιγάκι ακόμα. Θέλεις να πεθάνω και να έχεις το κρίμα μου? Όχι, βέβαια. Τότε λοιπόν μην πεις τίποτα άλλο. Η ζωή και για τους δυο μας αρχίζει από εδώ και μπρος. Πήγε να μανταλώσει κάτω την πόρτα και να φύγει. Μάλιστα. Και αύριο πρωί προς τη δουλειά σου, έτσι? Μάλιστα, Βαντελή. Ναι, μπράβο. Άντε. Αλέξη μου, μπορείς να πηγαίνεις κι εσύ. Σε καθυστέρησα απόψε. Με συγχωρείς. Μπορεί να έχεις και κανένα ραντεβού με καμία κοπέλα και στο χάλασε. Αμπα, εγώ τα αποφεύγω αυτά τα πράγματα. Δε. Εγώ κοιτάζω μόνο τη δουλειά μου. Δεν έχω μια λόγια γυναικοδουλειά. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Αφεντικό είναι όλα, εντάξει. Κλείδωσε. Εντάξει, μην τραγκιμάτε, σε καλό. Καλή. Εσείς δεν θα φύγετε? Μπα, πού να φύγω. Θα καθίσω εδώ να δω τι κάναμε σήμερα στους λογαριασμούς, αλλά... Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Αλέξη. Καληνύχτα, παιδί μου. Καλό.
Κούρασε και σήμερα, μην πω που πιάστηκα τα πόδια. Όλη την χέρια. Δεν βρίσκω. Αξίζει τον κόπο. Όλα αυτά για τη Φιωρούλα. Αξίζει τον κόπο να θυσιαστώ για χάρη τη. Όμως αυτή δεν θυσιάστηκε για μένα που με πήρε. Και αυτό. Μου αρέσει να τη βλέπω στολισμένη έτσι. Με τα ωραία τη καπέλα, τα ωραία τη φορέα μου. Μια θεά είναι. Και νιώθω και περήφανος που είναι η γυναίκα μου που θα το κάνω. Και μήπως πάει και πουθενά το κακόμοιρο. Την πήγα πουθενά. Την πάω σε ένα χορό, σε ένα ωραίο κέντρο, έτσι να αισθανθεί πολυτέλεια, ομορφιά, τίποτα. Μια φορά μόνο βγήκε με αυτό το γκροντιρά και γύρισε πανευτυχής, κατευχαριστημένη. Τι ο γκροντιράς. Σόπαρε πατέρα, τι είναι αυτό το πράγμα μέσα. Μόνο στο πονηρό πάει το μυαλό σου. Είναι δυνατόν. Δηλαδή δύο άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν έτσι αθώα έξω. Λες, εξαιτίας του κροντιρά να γύρισε κατευχαριστημένη. Μπορεί. Βέβαια. Η γυναίκα είναι, της αρέσουν τα κοπλιμέντα. Και αυτός θα της έκανε κοπλιμέντα, θα της μίλησε για την ομορφάδα της, για τα... Να προχωρήσουν παραπέρα. Σούπερ πατέρα, τι αυτό που λες. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να μου λες τέτοια πράγματα. Όχι, μην μου βάζεις ψήλους στα αυτιά. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Πατέρα, μην μου λες λέω τέτοια πράγματα. Δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Λέξεις, stop. Μην μιλάς. Τι personne ne dirait si pas je le ferais. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ψυχή μου. Καλησπέρα. Αντί, στρώσε το τραπέζι να φάει ο αφέντης σου. Έλα να σε βοηθήσω, ψυχή μου. Ναι, ευχαριστώ. Να φέρεις το σακάκι σου. Το φαΐ να το ζεστάνω. Όχι, δεν θα φάω, Αντί. Έχω τσιμπήσει κάτι στο μαγαζί εγώ. Εσύ έφαγες, ψυχή μου. Εγώ είμαι εντάξει. Μη με σκέφτεσαι εμένα. Εσύ πρέπει να τρως, Μαρή μου. Εσύ που παρακουράζεσαι. Είδες γυναίκα που την έχω, Αντί, ε. Είδες πως φροντίζει για μένα. Εσύ, λάμπη, σολάκια, διάποψη. Είχες κανένα γράμμα από τη μάνα σου? Όχι, τίποτσι, Μαρή μου. Πώς σου εφάνει? Δεν... σαν κάθε μέρα είναι. Λοιπόν, για πες μου τα νέα σου. Τι έκανες? Βγήκες καθόλου έξω? Είχες καμία επίσκεψη, τίποτα? Μπα, πού να πάω. Εδώ ήμουν όλο το απόγευμα. Με την Αντί το περάσαμε. Και ύστερης ποιος να ερχόντουν. Α, εκτός που ήρθε ο Μανώλης ο αρεβωνιαστικός, τσι. Ναι, ο Μανώλης πήρε άδεια από το στρατό. Αντί, εσύ πήγαινε να πλαγιάσεις. Δεν σε χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πάμε να πλαγιάσουμε κι εμείς, ψυχή μου, ναι. Ναι, Μαρή μου, ναι, να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί όλη την ημέρα στα πόδια σου στεκόσουνε. Ναι, Μαρή, εγώ μόνο κοντά σου ξεκουράζομαι. Έλα, έλα, πάμε. Ναι, Μαρή, θα βάλεις εκείνο το... Αράχνο ύφαν το νυχτικό με τις ταντέλες. Όχι, απόψε, Μαρή μου, να σε χαρώ. Αλλά κι εγώ που το θέλω απόψε. Κι εγώ το θέλω προχτές, αλλά εσύ έχεις του λογαριασμού σου. Ναι, το μαγαζί. Έλα, έλα να πλαγιάσουμε, έλα. Ναι. Μόνο, Μαρή μου, όχι απόψε σε περικαλώ, αγάπη μου. Έχω πονοκέφαλο. Πειράζει, θα σου περάσει ο πονοκέφαλος. Όχι, μαράκι μου. Μοναχά να κοιμηθούμε, ψυχή μου. Α,
να κοιμηθούμε. Αφού το θέλεις, κοιμηθούμε, κοιμηθούμε. Ευχαριστώ, Βασιλάκη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια χαρά. Γεια. Στην αρχή που λες νόμιζα πως η γυναίκα του αφεντικού μου ενδιαφερόταν για μένα έτσι μητρικά. Αλλά αυτή, φίλε μου, δώσε γρήγορα να καταλάβω τι ήθελε. Αξίζει τουλάχιστον ή πρόκειται για καμιά γριά. Άρα, μα τι δεις, θα τα χάσεις. Έχω τρελαθεί μαζί της. Μέχρι στον ύπνο μου τη βλέπω. Παλιογυναίκα, σίγουρα. Για να τα παίζει με τον υπάλληλο του άντρα της. Α, για κάνε μου τη χάρη. Αυτή, φίλε μου, είναι σου, ωραία. Έλα, νέα, γεμάτη ζωή, γεμάτη ζωντάνια, γεμάτη πάθος. Τι να της κάνει ο γέρος, μωρέ. Και δε μου λες, έχετε προχωρήσει. Πάμπα, κάτι λίγα πράγματα, κάτι φιλιά. Αλλά το πράγμα είναι έτοιμο να πέσει σαν παραγινωμένο σίκο. Αυτές τις μέρες θα κανονίσω να πάω σπίτι της που θα λείπει ο γέρος. Μπράβο, τύχη. Να τακτοποιηθείς τη δουλειά. Να βρεις και την κυρά του αφεντικού. Α, θα περάσω ζωή χαρισάμενη κοντά της. Έχει τρελαθεί μαζί μου. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα να με περιμένεις. Αύριο κιόλας. Μα είναι σωστό αυτό που κάνουμε, Αντώνη. Ακόμα το σκέφτεσαι. Εμείς οι δυο φτιαχτήκαμε ο ένας για τον άλλον. Πες μου, αυτή την ευτυχία την ένιωσες ποτέ άλλοτε? Και εσύ? Πεθαίνω για σένα. Αν ήταν δυνατό να μην φύγω καθόλου από κοντά σου. Δεν έχω μυαλό ούτε για δουλειά ούτε για τίποτα. Μόνο... Να σκέφτομαι αυτή την υπηρετριά σου. Της έχεις εμπιστοσύνη. Με βλέπει κάθε μέρα που έρχομαι εδώ και αν ανοίξει το στόμα της. Μην ανησυχείς. Έχω τον τρόπο να της το κλείσω. Τώρα μόλις φύγεις θα εξηγηθώ μαζί της. Να έμενα εδώ όλη τη νύχτα κοντά σου. Τρελάθηκες. Γιατί εσύ δεν θα το θέλες. Λοιπόν, όπως είπαμε, κύριε Κροντιρά, αύριο που θα έρθετε, ή θα είναι εδώ Μαρίς, ή θα μου έχει αφήσει εμένα τα χαρτιά να σας τα δώσω. Πολύ ωραία, κυρία μου. Αύριο, λοιπόν. Χαίρετε. Χαίρετε. Ανθή, επί τη ευκαιρία, για έλα εδώ που σε θέλω. Μάλιστα. Εσύ, Ανθή, δεν είσαι αρεβωνιασμένη με τον Μανώλη? Μάλιστα. Τότε με τον Γιάννη, τον αντικρινό παγκαλόγατο, τι τα θέλεις τα ψι-ψι-ψι. Ώρες καθόσετε και μιλείτε. Και το πρωί στην κουζίνα σε φίλησε. Εμένα, ναι, κυρία. Όχι να σας ορκιστώ. Μα τώρα, μουρλή, θα με βγάλεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και προψές που έφερε τα ψώνια, πάλι τα ίδια. Και μάτια έχω. Και αυτιά. Και ποιος δεν έχει. Μα είναι πράγματα αυτά. Έτσι κάνουν τα τιμία κορίτσια. Δηλαδή, τι, πας γυρεύοντας να χαθείς. Και το ξέρω εγώ αν θα με πάρει ο Μανώλης. Μου τάζει βέβαια, δεν λέω. Αλλά και πρωτήτερα είχε ένα άλλο κορίτσι και το παράτησε.
Ενώ ο κακομοίρης ο Γιάννης μου κάνει όρκους και σταυρούς. Ε, τότε να κρατήσεις το Γιάννη και το Μανώλη να τον διώξεις. Δεν μπορείς να βάζεις δύο αγαπητικούς μέσα στο σπίτι. Α, τι μία πράγματα. Γιατί ξέρεις τι θα κάνω, Ανδί. Θα πιάσω το Μανώλη και θα του τα πω ούλα. Για το Θεό, κυρία, θα σκοτωθούνε. Ας σκοτωθούνε. Αν ήταν κανείς να λέει όσα βλέπει και όσα ξέρει, καλημέρα. Θα χαλούσε ο κόσμος. Τι θέλεις να πεις. Δηλαδή, τι βλέπεις και τι ακούς εδώ μέσα. Μην εννοείς τον κύριο Κροντιρά. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, πρόσεξε καλά. Γιατί ο κύριος Κροντιράς είναι στενός φίλος του Μαρή. Μακρινός συγγενής του μάλιστα. Πρόσεξε, μην βάλεις τίποτσι λόγια, γιατί θα είναι άδικα των αδίκων. Δεν είμαι εγώ από εκείνες που βάζουν σκάνδαλα. Κι εγώ έχω μάτια και αυτιά, μα για του λόγου. Πρόσεξε καλά, σου λέω. Α, και στο κάτω-κάτω της εγγραφής, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί να έχεις 10 αγαπητικούς. Τι με γνιάζει εμένα. 20 χρόνο κοπέλα είσαι, δεν είσαι κανένα μωρό. Το λοιπόν, δεν θα πω τίποτσι. Ούτε του Μανώλη, ούτε του Γιάννη. Κι εγώ δεν θα πω τίποτα του αφέντη μου. Έλα τώρα, σε περικαλώ να με βοηθήσει να ντυθώ. Μάλιστα. Άργησε. Είπατε τίποτα, κύριε Μαρή? Όχι, παιδί μου, όχι. Τη γυναίκα μου περιμένω να πάμε για ψώνια και άργησε. Αφεντικό, εγώ φεύγω. Να πάστε καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Δημητράκη. Καληνύχτα, κύριε Αλέξη. Καληνύχτα, Δημήτρη. Και εσύ, Αλέξη, αν τελείωσε τη δουλειά σου, θα σηκωθείς να φύγεις. Σε κουράζω και εσένα, βροπαδάκι μου. Αυτό μην το ξαναπείτε. Mm. Για τον προστάτη μου με κουραστώ. Mm. Εγώ σας νιώθω σαν πατέρα μου. Χαίρετε. Έλα, ψυχή μου, έλα, Τζόγια μου, βραδιαστήκαμε. Αχ, μαράκι μου, να ξέρεις τι έπαθα. Πήρα άλλο δρόμο από το συνηθισμένο και βρέθηκα η καψερή αλλού και αλλού. Πάλι καλά που δεν χάθηκα, δηλαδή. Και στα λέω εγώ, να προσέχεις, η Αθήνα δεν είναι και τόσο εύκολη. Μεγάλη είναι, Μαρή. Κάτσε να ξεκουραστείς λιγάκι, να πάω πλέον κι εγώ τα χέρια μου. Ναι, μαράκι μου, μην αργήσεις όμως, σε περικαλώ. Αύριο το πρωί θα λείπει συνέχεια στο Τελωνείο. Να έρθω. Βουρλίστηκες. Σήχασε το λοιπόν, θα μας ακούσει. Μα γιατί. Σε παρακαλώ, θα έχουμε όλο τον καιρό μας. Όχι. Γιατί. Αφού μου το υποσχέθηκες. Τώρα δεν θέλω. Το εμετάνιωσα. Θέλω να το μετασκεφτώ. Γιατί. Τι σε έκανε να αλλάξεις. Δεν με θέλεις πια. Ας σε με ησυχεί καημένε. Φράσεις που το έχεις όμως. Για καμούν, τι χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Α, όχι. Δεν έχεις το δικαίωμα. Τη μια να με αγκαλιάζει, να με φυλάσει και μετά να με αφήνεις μάρμαρο. Έτσι, έπεσες μαζί μου. Να μου κάνεις τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μην με μεταενοχλήσεις, γιατί θα τα πω όλα του άντρα μου. Τ' άκουσες, όλα. Μαράκι μου, αργείς, αγάπη μου. Θα το πάρω το καπέλο μου και φύγαμε. Καληνύχτα, Αλέξη. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αυτό θα μου το πληρώσεις, ψεύτρα, παλιού γυναίκα. Άμα δεν το ξέρεις καλά τον Αλέξη. Ωραία η Αθήνα, μάνα. Τώρα δεν την αλλάζω με τίποτσι. Μ' αρέσει σαν το νησί μας και καλύτερα. Και μήπως έχουνε καμία διαφορά. Μόνο τα ονόματα αλλάζουνε. Τη γειτονιά του Μαρή, τη Βαγγελίστρα λέει, εδώ τη λένε Πλάκα. Τη μεγάλη πλατεία του Αγίου Μάρκου, εδώ την ονομάζουνε πλατεία του Συντάγματος. Την υπηρέτριά μας, αντί να τη λένε Κούλα. Κακό χρόνο να έχει. Τη λένε Ανθή. Και τον ξενόφο του Παπαστέφανου, τον καλό μας το φίλο, τώρα τον ελένε Αντώνη Κροντιρά, δικαστής. Κι είναι ένας ωραίος... Ετούτο το τελευταίο ψυχή μου το καταλαβαίνεις, δεν μ' αρέσει καθόλου, Νικόλα μου, έτσι είναι η ζωή. Νικόλα μου, ψυχή μου, να έχεις την ευχή μου να έρθεις πρωί-πρωί να της γράψουμε την απάντηση. Μια που λείπει από κοντά μου, να της συμβουλέψω. Κάθε ψυχή μου, αύριο πρωί-πρωί να της γράψουμε γράμμα, θα έρθω. Τα μάτια της 14 και να προσέχει.
Για αυτό το κροτηράλες που γράφει το γράμμα. Να μην έχουμε πάλι τις ίδιες λαχτάρες που είχαμε τότε. Ως και ψυχή μου. Το μάθει ο Κόντες για δεύτερη φορά. Και τι με τα συγχωρεί. Ως και ψυχή μου. Ως και ψυχή μου. Για μου να πεινά στην υγειά της. Στην υγειά της και χίλια ευχαριστώ, Νικόλα μου. Στην υγειά της, ψυχή μου, στην υγειά της. Αύριο, ε. Κι αν τύχει εκείνο ο Μαρίς εδώ, να πεις πως... πως ήρθες για μια επίσκεψη. Να φύγεις όμως τώρα, καλέ μου. Άσε να μείνουμε λίγο ακόμα μαζί. Εγώ μόνο την υπηρέτριά σου φοβάμαι. Έγινε σου και. Μοναχά από την Αθή δεν πρόκειται να κινδυνεύσουμε. Σκέψου. Και έλεγα τότε να μένα στην Πάτρα. Να έπαιρνα το επόμενο καράβι. Σκέφτεσαι να μην είχαμε γνωριστεί. Θα ήταν σαν να είχα χάσει τη μισή μου ζωή. Τρελός που είσαι. Το μου και δεν θα με είχες γνωρίσει. Πού θα ήξερες αν υπάρχω. Τώρα όμως που σε γνώρισα. Κύριε Μαρή, κατεβαίνω κάτω στην αποθήκη και να ελέγξω κάτι τιμολόγια. Ναι, Αλέξη, παιδί μου, να πας. Δημήτρη, έρχεσαι να βοηθήσεις. Σαν να έχεις δίκιο, βρε πατέρα. Κάτι συμβαίνει με αυτόν τον Γκροντιράκη. Όχι, οπιαστό δεν έχω τίποτα, αλλά έχει αλλάξει η Φιωρούλα. Ναι. Δεν μου παραπονιέται πια για τίποτα. Ευχαριστημένη τη βλέπω. Δεν μου λέει γιατί δεν κάθομαι μαζί της στο σπίτι, γιατί δεν τη βγάζω έξω. Ευχαριστημένη. Ευχαριστημένη πολύ τη βλέπω. Και αυτό δεν μου αρέσει, πατέρα. Γιατί με κοιτάς έτσι, λέει, τι θες να κάνω. Τι, να αντιδράσω, πώς. Πολύ ήταν και που με πήρε. Γιατί να έχω παράπονο, δηλαδή. Πατέρα, άκουσε με, θα σου πω μια και καλή. Την αγαπάω, Φιωρούλα. Την αγαπάω με όλη μου την καρδιά. Αν χάσω τη Φιωρούλα θα πεθάνω, πατέρα. Θα πεθάνω στο λιό. Μόνο δύο. Σκέψου. Να αγαπηθούν με αυτόν τον Γκροντιρά και να μου γυρέψει να χωρίσουν. Συφορά μου. Συφορά μου και δυστυχία μου. Αν γίνει τέτοιο. Μιλήσατε, κύριε Μαρή. Ποιος. Όχι, δεν μίλησα. Τραγουδάω έτσι στα κέφια μου. Και... Ξέρετε, περιμένουμε τον έμπορο, τον κύριο Αποσταλάτου. Κεφαλονίτης είναι. Κεφαλονίτης είναι. Κεφαλονίτης είναι ο έμπορος. Άμα αυτός θα ξέρει κάτι για τον Γκροντιρά. Νομίζω την ευκαιρία να τον ψαρέψω λίγο. Αλέξη, παιδί μου. Μάλιστα. Μου κάνεις μια χάρη. Πας μέχρι το σπίτι να μου φέρεις τα γυαλιά μου. Και δεν βλέπω να κάνω τους λογαριασμούς. Και βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Αλέξη μου. Χαίρετε, κύριε Αλιμπράν. Καλώστε, κύριε Αποσταλάτο. Ελάτε, καθίστε, κύριε Αποσταλάτο. Ένα καφεδάκι να σας φέρουμε. Α, όχι, λίγο αργότερα. Εντάξει. Κύριε Μαρή, πηγαίνω εγώ σπίτι. Ναι, να πας, Αλέξη μου, και μην αργήσεις, παρακαλώ. Τράβα και την πόρτα, Αλέξη, γιατί κάνει η ψυχρούλα εδώ και να κρυώσουμε. Δεν έχω δίκιο. Κάτι, ψυχρούλα. Δημητράκη! Μάλιστα. Κατέβασε την αποθήκη, να δεις κολόνιες έχουμε, έλα, έλα, προχαζεύεις μόνο, Δημητράκη, κάνε καμιά δουλειά. Κάτι, μπράβο, δεν το έχει. Α, αλήθεια, δεν μου λέτε. Κύριε Αποσταλάτε, εσείς κάνατε πολύ καιρό, είσαστε κεφαλονίτης και ζήσατε πολλά χρόνια εκεί. Μήπως εκεί έτυχε να γνωρίσετε κάποιον δικαστή, νομίζω. Ναι, δικαστή, νομίζω το λέγανε Κροντιρά. Κροντιρά, βεβαίως. Στενός φίλος του αδελφού μου. Το μεταθέσανε.
Ναι, το ξέρω. Τώρα βρίσκεται εδώ, στα Αθήνα. Βεβαίω στα Αθήνα. Ρωτάω γιατί τον προξενεύουν με κάποια γνωστή μου. Και... Εξαιρετικό άνθρωπο. Με λαμπρό μέλλον. Ναι. Λαμπρό μέλλον. Ναι. Μόνο που έχω ακούσει ότι είναι λίγο γυναικά αυτό. Ο Κροντιρά. Ναι. 4 χρόνια στην Κεφαλονιά δεν ακούστηκε ποτέ για γυναικοδουλειά. Ναι. Γρασοπάτε τον. Νέο άνθρωπο. Καλοφτιαγμένο, όμορφο και να μην αποστηθεύει. Εμεί ακούσαμε ότι πρόκειται να κλεφτεί με μια παντρεμένη. Αποκλείεται. Είναι τόσο φρόνιμο άνθρωπο. Λογικό, μετρημένο. Αποκλείεται. Τώρα, αν είχε καμιά σχέση επιπόλαιη. Επιπόλαιη. Δεν μου ενδιαφέρει το επιπόλαιο, κύριε Αποστολάτο μου. Καθόλου το επιπόλαιο. Το σοβαρά να μην έχω. Σοβαρά. Ελάτε τώρα, σέρθουμε στην υπόθεση μας. Ναι. Διαβάσατε το χαρτί μου. Ναι, πολύ ωραία. Τακτοποιημένα όλα. Α, χαίρομαι. Χαίρομαι που σας άρεσε. Φεύγω. Αύριο, λοιπόν. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτή η επίσκεψη δεν ήταν καθόλου αθώα. Εδώ είμαστε. Ορίστε, κυρία μου. Πώς πάνε οι δουλειές? Οι δουλειές, λαμπρά, λαμπρότατα. Όλες μου οι δουλειές πάνε λαμπρά. Γράψε. Ρε, Αλέξη, φτερά, έκανες παιδάκι μου. Έφερες τα γυαλιά μου. Κύριε Μαρή, δεν απαντάει κανένας στο σπίτι. Κανένας. Ούτε ενθύ. Όχι. Περίεργο. Δεν πειράζει, τι θα κάνω. Αφεντικό, εμένα με χρειάζεσαι άλλο. Όχι, Δημητράκη μου, μπορείς να πήγες. Ευχαριστώ. Να καλά. Κύριε Μαρή, συγγνώμη, αλλά πήγα σπίτι και δεν χτύπησα. Γιατί δεν χτύπησα? Καθώς πήγαινα, είδα και έβγαινε από το σπίτι σας ο κύριος αυτός ο ψηλός, ο μελαχρινός με το μουστάκι, που έχει έρθει και εδώ στο μαγαζί. Κροντιράς. Και λοιπόν. Έβγαινε από το σπίτι σας. Το άκουσα αυτό. Και λοιπόν. Τίποτα, εγώ απλώς έτσι σας το λέω για να το ξέρετε. Σε ρώτησα εγώ. Άλλη φορά θα απαντάς μόνο σε αυτό που σε ρωτάω. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο σπίτι μου, αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου και τίποτα άλλο. Πήγαινε μέσα τώρα. Ορίστε μας.